περιμένω. Τι να περιμένω, Σόνια μου, να. Εδώ πέρα τώρα. Κάθομαι. Περιμένω τώρα σε λίγο, έχει την κλήρωση. Ναι, καλέ, για τον Τζόκερ. Αλλά την ξέρω εγώ την τύχη μου. Δεν βλέπει τι γίνεται και με τον Δημήτρη. Τέλος πάντων, α μην λέμε τα κακά. Εσύ, Σόνια μου, τι, εκεί. Άλλο παντρεμένο, μπράβο. Ξετσιποσιά συνεχίζεται, βόλιο 45. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο, μπράβο. Ναι, Σόνια μου. Όχι, τι ελπίδες να έχω τώρα, τώρα πιάσω εγώ τον Τζόκερ, αλλά λέμε ρε παιδί μου. Μήπως αυτή την κλήρωση είμαι τυχερή. Μήπως με χτυπάει η ζωή στα άλλα και κερδίσω εκεί πέρα. Γιατί και τα λεφτά, Σόνια μου, όπως και να έχει, θα του πω. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή έχω και χρήμα. Τι άλλο να του αντιπαραθέσω. Έχω και χρήμα. Να αφήσει και αυτό το υδραυλικά, να ανοίξω κι εγώ ένα τσιπουράδικο, να στήσουμε εκεί πέρα λίγο τσαρδί. Ναι. Εσύ. Α. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κανονικά παρακολούθησε τον παντρεμένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βλέπω το επίπεδο έχει φτάσει, ε. Πάντιο. Ναι, έδρα. Μπράβο, Σόνια μου, ναι. Να χαθεί πια. Αχ, Σόνια, σε κλείνω, αγάπη μου. Σε κλείνω, καλέ. Έχει την κλήρωση του Τζόκερ. Δεν στο είπα, γεια. Αχ, καλέ, ξεκινάει. Έχει την κλήρωση. Κυρίες και κύριοι, πρώτος αριθμός για απόψε. Ναι. 5. Δεύτερος αριθμός για απόψε. Το 3. Ο τρίτος αριθμός, 42. Ο τέταρτος αριθμός βγαίνει τώρα αμέσως και είναι το νούμερο... Πες και το 20. Αριθμός, αριθμός για απόψε. Το 20. 20. Τζόκερ είναι ο αριθμός... 19. 19. Χριστέ μου! Έπιασα τον Τζόκερ! Να το, 5, 3, 42, 16, 20 και το 19. Μωρή μπάσκετ, τα βλέπω λάθος. 5, 3, 42, 16, 20 και το 19. Πόσο ρεκόρ για τον Τζόκερ! Χριστέ μου! Θα τρελαθώ! Πάω! Κρύβω δελτίο! Χριστέ μου! Θα το πω μετά στη γιαγιά! Πάω να το πω στη Σόνια! Θα της δείξω εγώ! Επιτέλους είμαι τυχερή! Άνοιξε η τύχη μου! Αχ, Χριστέ μου! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Γιαγιά μου! Γιαγιούλα μου! Καλά, ε! Θα τρελαθείς! Εγώ? Έχω να σου πω νέα, θα χάσεις το μυαλό σου, γιαγιά μου! Ποια νέα, παιδάκι μου! Καταρχάς, μόνη μου καθάρισα το σπίτι πάλι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Άσε με, παιδί μου, με την κρίνια! Το νέο που έχω να σου πω είναι καταπληκτικό! Εγώ να δεις τι έχω να σου πω! Παιδί μου, είδες εχθές καθόλου τηλεόραση? Είδες τι έγινε με τον Κασελάκη και εκείνη την κυρία που βρεθήκαν στον δρόμο? Μπρε, ποιο Κασελάκη! Άμα σου πω τα νέα που έχω να σου πω, θα ξεχάσει και Κασελάκη και τα πάντα! Κάτσε πρώτα να δεις τι έγινε και σου λέω εγώ μετά να μου πεις. Δες εδώ! Άκου τι της είπε! Ό,τι δεν σου λέει. Είσαι αριστερό. Είσαι. Θα κοιτάξει το φτωχό λαό. Από δίπλα σα κάθε βήμα. Μπράβο. Μπράβο. Θα κοιτάξει το φτωχό λαό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει σήμερα για άλλου λόγου. Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω ακόμα. Αλλά θα κοιτάξει το φτωχό λαό. Ναι. Μ' άρεσε όμω η κυρία. Είσαι αριστερό. Δεν το πίστευε, σου λέει. Το έχω αλλιώς το μοντέλο. Ναι, αλλά είδες όμως του είπε να βοηθήσεις τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο σαν και εμάς. Ναι, ρε παιδάκι. Εν τω μεταξύ, είχε κάνει και μια συνάντηση με το Μητσοτάκη στην Πρέπει, Χριστιανή μου, ποιο Μητσοτάκη, να σου πω πρώτα τα νέα μου. Και το θέμα δεν ήταν τι γινόταν τώρα μέσα στη Βουλή. Απ' έξω να δεις τι γινότανε. Είδες τι γινότανε. Τι θα γινόταν, δημοσιογράφοι, χαμός. Δεν πάει το μυαλό σου. Ποιοι δημοσιογράφοι, δες λίγο εδώ πέρα. Βγήκαν οι βουλευτές στη Βουλή και μαζεύουν τις ελιές από τα... Εδώ κοίτα, φωτογραφία. Εδώ είναι η Βουλή. Βλέπεις. Αποκλείεται τώρα. Τους βλέπεις. Συγγνώμη, πού θα τα πάνε αυτά. Θα βάλουν λάδι για την... Θα έχουν το λάδι της Βουλής. Ναι, πού θα τα προσφέρουν αυτά. Στη Βουλή, για το λάδι μέσα, για τις ανάγκες. Εδώ, το βλέπεις εδώ, για τις ανάγκες τους. Για το φουαγέ της Βουλής, δηλαδή. Για το φουαγέ. Ναι, για να έχουν ελιά ξηράτη. Ναι, για ποιο φουαγέ, μωρέ Μαρία. Καλέ, έτσι που έχει πάει τώρα το ελαιόλαδο. Εδώ σου λέει στην Ισπανία έχουν βάλει GPS. Στην Ελλάδα έχουν βάλει GPS. Άμα πας να αρπάξεις την ελιά, πίου, 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 γίνεται χαμός. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Δεν με έχεις αφήσει να σου πω τα νέα, ρε γιαγιά. Παιδί μου, σταμάτα να σου πω εδώ. Δεν βλέπεις που γίνονται παράξενα πράγματα εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Την άλλη που έκανε βολτίτσες στο Καλιμάρμαρο, την είδες? Αχ, χρυσή μου γυναίκα, δεν την είδα. Δεν... Αλλά έχω πιο παράξενα να σου πω. Όχι. Την Αλεπού τώρα, να πάμε στο παζάρι, ήθελα. Όχι, όχι, αυτό είναι πιο παράξενο. Κοίτα λίγο την Αλεπουδίτσα. Υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε καμιά Αλεπού? Μπορεί να συναντήσεις Αλεπού και μάλιστα που και που. Επέλεξε την πόλτα της να την κάνει εκεί. Γεια σου Λάζο Αλεπού που τα ταράρα που και που.
Δεν είναι παράξενο τώρα αυτό. Ναι, το στίχο ήθελα να συμπληρώσω, το τατάρα του Παπαδάκη, αλλά δεν πειράζει. Έχω να σου πω νέα γιαγιά μου. Κι νέα, παιδάκι μου, δηλαδή πραγματικά τώρα δεν είδες εχθές το βράδυ τίποτα. Ξεκίνησε και η Ζήνα. Ποια Ζήνα! Εδώ έχουν ξεκινήσει άλλα πράγματα. Έχει ξεκινήσει μια άλλη ζέα και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Θες να δούμε και Ζήνα το βράδυ. Ναι, 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 το καλύτερο νέο της νύχτας. Έλα, να πάει. Α, να δω. Να. Είναι η Ζήνα αυτή. Ναι. Α, έτσι βγήκε. Ναι. Καλέ, τι πλατό είναι αυτό. Μπράβο, Ζήνα. Τσάω, Ζήνα. Ζηνήσιμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλλά αφήστε με να ζήσω τη στιγμή αυτή που ζω. Θα μου πείτε γιατί βράδυ, λοιπόν. Γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί όλα αυτά τα 9 χρόνια, ναι, λόγω σήμανσης, ήταν σαν να γράφαμε έκθεση για το γυμνάσιο. Νιώθω, λοιπόν, τώρα που πήγαμε το βράδυ, ότι μπορούμε να γράψουμε μια έκθεση. Γιατί. Και για τις Πανελλήνιες, αλλά και για τη ζωή γενικότερα. Σκέφτομαι και γράφω. Δεν είναι πολύ καλή και το βράδυ. Ναι, καλή ζηνήσιμο. Σόου, το πλατό εντωμεταξύ τεράστιο. Μ' αρέσει. Τρέχαν οι άνθρωποι εκεί. Α, τους δώσουμε τα καγκού. Μπράβο, δώσε τα καγκού. Βλέπω και οι καλεσμένοι που πάνε να πηγαίνουν με τα καγκού. Με σημαίνει, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Αλλά να σου πω κάτι, γιαγιά μου. Τι θες πια. Έχω νέο τρομερό, γιαγιά. Αλλάζει η ζωή μας. Τι εννοείς. Γιαγιά μου. Αλλάξουμε γειτονιά. Δεν θα αλλάξουμε γειτονιά. Α, τι. Θα σου πω μετά. Α. Γιατί ούτως ή άλλως το ερώτημα σήμερα είναι άλλο. Άραγε, τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Δεν πρόλαβα να σου πω, άμορε. Δεν πρόλαβα να σου πω, άμορε. Μόλις στο κινητό καθόμουν τόση ώρα και δονήτω. Καλά πέρασα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Άννα μου! Η Ανούλα. Τι είναι αυτό, μωρηγωγό, ατζολετάκι. Κατερίνα, δεν είμαι καλά. Να. Τι είναι, μάλλον επειδή παίζεις στο λεμονοδάσος και ήρθες σε λάθος μέρος. Κατερίνα, δεν είμαι καθόλου καλά. Τι είναι αυτό προς πίσω. Τι σου συμβαίνει. Δεν πάθηκε. Η εφορία, Κατερίνα. Τι εφορία, τι. Είναι κοντά. Είναι κοντά στα ίχνη μου. Και τι, έκανες καμία φόβα, έκανες καμία κουτσουκέλα. Εξιχνιάζει όλες τις influencer. Δεν είμαι εγώ influencer. Τι θα κάνω να με ανακαλύψουνε, Κατερίνα. Άννα. Έλα εδώ, αγάπη μου. Είναι Κατερίνα. Κανονικά τώρα έπρεπε να παίζει το Κάρμινα Μπουράρα. Γιατί? Γιατί η ανακοίνωση που έχω να κάνω είναι σπουδαία. Άννα μου, μη μου στεναχωριέσαι. Ναι. Γιατί, Κατερίνα? Εγώ θα σε απαλλάξω από τις εφορίες. Εγώ θα σε απαλλάξω από τα χρέη της influencer που δεν πρόκειται να σε κυνηγήσει. Έχεις μπάρμπα στην κορώνη? Εγώ, Άννα, θα σας βοηθήσω όλους. Εγώ, γιαγιά, ναι, θα σου φτιάξω μια καλύτερη ζωή. Μπράβο. Εγώ θα βγω στο Σύνταγμα, έτσι. Εγώ θα σας σώσω. Γιατί. Τι? Κέρδισα τον Τζόκερ! Τι? Κέρδισε τον Τζόκερ! Κέρδισε τον Τζόκερ! Πέθανε! Τον Τζόκερ κέρδισα! Να σε κερδίσω, Κατερίνα. Μαρία μου, τι χαρά! Πάρτε και από πάνω το λεμονοδάσος. Έχω και μια κλίση 200 ευρώ, μπορείς να την πληρώσεις κι αυτή. Είπαμε, ντε. Ένα Τζόκερ κέρδισα, δεν θα καλύψω κι άλλα τα χρέη. Πόσα λεφτά είναι, πολλά? Είναι αρκετά τα λεφτά. Εγώ? Έχω κερδίσει πόσο ρεκόρ για τον Τζόκερ. Δωράκι στη γιαγιά? Θα σου κάνω και σένα δωράκι. Οπότε μη μου σκάς, κορίτσι μου. Άρα να πω και τα social μου με ευχαρίστηση. Εσύ τώρα θα γίνεις η πιο σπουδαία influencer. Εσένα θα σε πάω στα λόφτσα εξωτερικά να έχεις τα ήσυχα γεράματα. Και τζακούζι. Και τζακούζι θα σου βάλω μέσα. Και ό,τι θέλεις να σκούζει. Και θα είναι εκεί πέρα και θα περνάς υπέροχα. Έχουμε λεφτά πια. Τώρα θα έχω και περισσότερη ελπίδα με τον Δημήτρη, είμαι σίγουρη, ρε παιδιά. Επιτέλους, Κατερίνα, λύνεις και το δικό μου πρόβλημα. Και τώρα μπορώ να σου δείξω ό,τι έχω. Ό,τι έχω φέρει αποκλειστικά για σένα. Ναι, ναι. Ευλογημένη! Λοιπόν, χαρούλα... Όχι, δεν θα σου πω. Τι? Χαρούλα μου, χαρούλα μου. 3-2-1 έρχεται προς τα πίσω. Τι, χαρούλα, τι, έχω εγώ χαρούλα, μεγάλη. Εγώ να δεις χαρούλα έχω. Εσείς όμως, παιδιά, δεν έχετε δει αποκλειστικά τη χαρούλα Αλεξίου, έτσι. Δες πρώτα και μετά θα σου πω. Να ζήσεις, Βαλέρια, και χρόνια πολλά. Α, είναι για τη βαφτιστήρα. Μεγάλη να γίνεις με άστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μην ασοφώ. Χρόνια πολλά. Καλέ, είχε η βαφτιστήρα τα γενέθλια. Έτσι.
Τη Χαρούλα Αλεξίου, πιανού. Χρόνια πολλά. Ακριβώ. Και παιδιά, εγώ πρώτη φορά βλέπω τη Χαρούλα Αλεξίου έτσι. Ναι. Με... Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ζεις πάλι τα παιδικά σου χρόνια, γίνεσαι παιδί με τα παιδιά. Έτσι είναι οι νουνές και οι νουνοί. Και εμείς στο χταπόδι θα πάμε άλλη τραγουδίστρια. Αλλά εδώ, άμα είναι η νουνά τραγουδίστρια, τι θα κάνουμε, δεν θα τη βάλουμε να πει το τέτοιο. Έτσι. Άλλη μανούλα όμως. Δεν ξέρω αν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει γίνει νονά, αλλά έχει βαφτίσει το παιδί της στο Βλάση τώρα πρόσφατα. Ναι. Θα τη δούμε άβαφη, παιδιά, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Πάρτε μια γεύση από Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τι να πάρουμε, αγάπη μου, είναι κούκλα. Λέω να σας κάνω και ένα story. Αγάπη. Το πραγματικό reality, γιατί ωραίο το Instagram. Όντως ωραίο, Βενετή, έχετε δίκιο. Αλλά και η πραγματικότητα είναι πολύ ωραία, που είναι πολύ είναι διαφορετική. Προσπάθω από αυτά που βλέπετε. Της δεν βρίσκω. Ακόμα και ο μαύρος κύκλος ωραίος είναι. Παιδιά, η κοπέλα είναι μία καρακαλώνα. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Είναι κούκλα. Βλέπω ότι έχει εντωμεταξύ και τρομερό αδυνάτισμα. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Ξέρω που πάει. Αν χρειάζεστε, να μου ρωτήσετε. Ωραία, χρειαζόμαστε, αλλά δεν θα πάμε. Για την ώρα πάει στις κούνιες με το Βλάση. Για δες. Να το. Άλλη μία μαμά, άλλη μία γυναίκα που λέει παιδιά. Βλάσεις πούντος. Δίπλα καλέ, αφού κρατάει η μάνα δει τη διπλανή κούνια. Μπος τον έχει αγκαλιά, μπος τον έχει αγκαλιά. Μπράβο της. Μπράβο της, δεν το συζητώ. Λοιπόν, άλλο ένα μπράβο όμως σε μια άλλη γυναικάρα που δεν είναι μόνη. Είναι η Μαρία Μπεκατόρου, όπου τη βοηθάει εδώ πέρα ο αγαπημένος της Βασίλης Μπουλούμπας και κάνει το μαλλί που πρέπει να κυκλοφορήσει. Τώρα όμως αποφύγει από τη θάλασσα. Τώρα έχεις βγει, έχεις στεγνώσει και έχει φυσήξει και πολλά από φόρο 8. Είμαι στο Αιγαίο. Ναι. Όχι, είσαι στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο δεν έχεις υποφόρο, καλέ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι έχει. Α, άρα είμαι στο Ιόνιο με σπάνια καιρικά φαινόμενα. Σπάνια. Ναι, και είμαι έτοιμη να βγω το βράδυ. Ετοιμότατη κούκλα μου. Ετοιμότατη. Αυτό είναι το καμαρίνι το Stars. Αυτό είναι. Τελευταία λέξη της μόδας. Μαρία Μπεκατόρου τούρλα. Έτσι θέλω κι εγώ μια μέρα να τα κάνω τα μαλλιά. Σαν να περνάω καβοντόρο. Θα βρει χρόνο ο Βασίλης να έρθει να τα κάνει. Σιγά μη βρει. Δεν θα έρθει για μας. Τέλος πάντων. Θα τα ξάσουμε από μόνοι μας εμείς. Λοιπόν, το αγόρι μας, ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος, είχε τα γενέθλιά του. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει αυτή η τούρτα που λέει. Ντουα Λίπα. Βέβαια. Ντουα Λίπα σε θέλω. Σε θέλω, Ντουα Λίπα. Τι με θελιά και φούρκα, έχει λυσάξει με την Ντουα Λίπα. Τη βλέπεις έτσι. Λείπω. Πρόσεξε όμως, η Ντουα Λίπα λείπει. Και είναι η φωτογράφηση για το τελευταίο εξώφυλλο που θα βγει τώρα και λέγεται Χουντίνι. Άκουρε παιδί μου, έχει γίνει Χουντίνι η Ντουα Λίπα. Δηλαδή εξαφανιζόλ. Τι είναι λατρεύω. Αυτό που λέμε εξαφανιζόλ. Συγγνώμη, τι κάνει. Έτσι. Α, βάζει γλώσσα αυτό. Είναι σαν να του λέει. Συγγνώμη, εγώ είμαι ερωτευμένη με τον εαυτό μου. Δεν θέλω εσένα. Καλά, και εγώ ήμουν Ντουα Λίπα και εγώ με τον εαυτό μου θα ήμουν. Που δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε εμείς, είμαστε Ντουα Λίπα. Και είμαστε και εμείς πολύ ερωτευμένοι με τον λοιπόν, εαυτό μας. Α, θέλω με την να πέστε, βάλουμε λίγο. Να βάλουμε λίγο τι γίνεται στο TikTok, γιατί όλοι χορεύουν, όλοι όμως. Από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Παντελή τον Καναράκη, τον. Τον Τζαλταμπάση. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει πραγματικά όμως. Για δείξε μου καμιά φιγούρα, γιατί τόσα λεφτά που έχω τώρα θα χορεύω κι εγώ. Δώσε. Για ξεκίνα. Τους ήρθε κακό. Και ο Γρηγόρης. Και ο Καναράκης. Και ο Τζαλταμπάσης. Τι κάνετε. Δεν ξέρω τι τρέλα, παιδιά, τους έχει πιάσει το TikTok σήμερα. Ο Καναράκης χορεύει πολύ καιρό τώρα. Ναι, αλλά εγώ τώρα στο δείχνω. Τι να κάνω. Όχι, εννοώ ότι ο Καναράκης το ξεκίνησε. Μέρες, χορεύει συνέχεια. Αντιγράψανε, λες, τον Καναράκη. Κατώτα, κοίτα εδώ. Ποιος πάει καλύτερα όμως, δεν μας είπες. Κοίτα. Ο Γρηγόρης, ο Καναράκης ή ο Τσαρταμπάσης. Ποιος πάει καλύτερα. Και τι κάνουμε κι εμείς ένα για το TikTok. Η Κατερίνα μου είναι πιο καλή από όλους. Μπράβο, γιαγιά. Εμείς τι κάνουμε, γιαγιά. Είμαι και πελούσια πια. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς, δεν χορεύουμε καλά. Ωραία, δώσε, ωραία. Λοιπόν, και εμείς χορεύουμε και κομματάρα, έτσι. Άκου όμως. Αυτοί χορεύουνε. Κατεβάζουνε, πιστεύει, σκουπίδια χορεύοντας άλλοι. Α, για να δω, ρε παιδί μου, τι πρέπει να χορέψουμε και για τα σκουπίδια. Όχι, καλέ, έτσι το συνδυάζω. Ναι. Η Σία Βοσκανίδου, όπως ανέβασε η φίλη της, η Νικολέτα η Τσομπανίδου, κατεβάζει Βοσκανίδου, τα σκουπίδια. Βοσκανίδου Τσομπανίδου, θα ήταν και ωραίο συμβολιογραφικό γραφείο. Με το σωστό το outfit. Πετάω τα σκουπίδια. Δείτε. Δείτε το outfit το σωστό των σκουπιδιών. Πιτζαμούλα. Αγάπη μου. Α, Χριστέ μου, όπως θα πάει και η γιαγιά μου τα σκουπίδια. Όχι. Το δικό μου δεν είναι καλό. Το πιο σωστό outfit για τα σκουπίδια, κυρίες μου, είναι αυτό. Δείτε το. Ποια είναι. Οπ.
και είσαι σ' αγαπώ για πάντα. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει, αγάπη μου. Μαρία, αγάπη, είσαι η προθιέρειά μας. Κοίτα τι ωραία, γιατί σου λέει η τύχη μπορεί να έρθει και εκεί που πετάς το σκουπίδι. Πρέπει να τα καταβάζεις έτσι για να σε βλέπει ο Δημήτρης στη γειτονιά. Άρα το τυχερό μου μπορεί να είναι τα σκουπίδια. Να πάρω εγώ τα σκουπίδια μετά φεύγοντας, έτσι όπως είπες. Εσύ πώς τα πετάς τα σκουπίδια. Έτσι φυσικά. Πώς να τα πετάξω εσύ και εγώ. Εσύ πέταξες σκουπίδια σήμερα. Μα έτσι που μου τα έκανες, τι να τα κάνω, να τα κρατήσω, τα πέταξα. Λοιπόν, τα δώσα στην κυρία η Κατερίνα η Ζαρίφια έπαθε κατκέν. Κοιτάξτε ρε παιδιά τι ανέβασε χθες το βράδυ. Κάποια παγωμένα πρωινά βγαίνουν από το σπίτι αχνίζοντας ύπνο. Φιλιά, αγάπη. Κοντοστέκομαι, έπιασε τη Ζαρίφια, γι' αυτό έσπασε το τακούνι. Με κοιτάζοντας σύννεφο που θα θαμπώσει σε λίγο το παρμπρίζ μου. Δίνω το πουκάμισό μου δώρο. Στείλτε τώρα, κάντε like. Έχει, τι έχει πάθει η Κατερίνα Ζαρίφη, ρε παιδί μου, κάτι τι να πάθει κι αυτή η συφοριασμένη, τι να πάθει. Βλέπει τι κάνει η καινούργιο και την ακολουθεί κατά πόδα. Ζηλεύει. Ζηλεύει την καινούργιο. Ζηλεύει. Τίτλο αύριο. Λοιπόν, η Κατερίνα Ζαρίφη ζηλεύει την καινούργιο και ανεβάζει κι αυτή αχνισμένα από γεύματα. Έχω καινούργιο είδωλο. Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου. Τη λατρεύω. Η μάνα τράπερ. Δες πρώτα και μετά θα σου πω. Σου φτιάξα παστίτσιο μουσακά και σου τσουκάκια. Και τα αγαπημένα σου το σπετσοφάει. Σήκω το κρεβάτι, πήγαινε στο χτέλ, βρε χαρά μου φάει. Στείλε μου τα τάπερ. Να τα πλύνουμε. Είμαι μάνα τράπερ. Είμαι μάνα τράπερ, έχω ξεμείνει από τάπερ. Είμαι μάνα τράπερ, έχω ξεμείνει από τάπερ. Είμαι μάνα τράπερ, έχω ξεμείνει από τάπερ. Είμαι μάνα τράπερ. Είμαι μάνα τράπερ, έχω ξεμείνει από τάπερ. Τα σκουπίδια να τα πάρω φεύγοντας τώρα που... Αφού δεν είπες, τα πέταξε. Πλώσσα Σωτήρη. Είναι πλούσια πια. Κι εγώ μαζί σου, Κατερίνα. Έχω την τύχη μαζί μου. Λοιπόν. Κι εγώ μαζί σου, Κατερίνα. Άκουσε με τώρα. Ναι. Πήγε εσύ να πας να πληρώσει την εφορία και πες τα αυτή η Ζαρίφη να ξέρετε. Θα περάσω και μια βόλτα από την Αναστασία σήμερα γιατί έχει παρουσίαση δύσκολη. Να πας το καλό, θα τα πούμε εκεί. Πολύ ωραία. Αχ, ρε γιαγιά μου. Τι έχει πάθει. Ό,τι και αν έχει πάθει δεν με νοιάζει. Εδώ κατάλαβες εσύ τι πάθαμε, γιαγιά μου. Τι πάθαμε. Έπιασα τον Τζόκερ, αγάπη μου. Θα σε έχω στα λούσα. Θα σε έχω στον αφρό. Τι θα θες, θα μου το ζητάς. Και όχι μόνο αυτό. Όπως και να το κάνεις με τον Τζόκερ, τον Δημήτρη. Τι. Τον έχω στο τσεπάκι μου. Τέλος πάντων. Δεν θα πω κάτι τώρα γι' αυτό, αλλά άλλα πράγματα έχουν σημασία. Τέλος πάντων. Πάλι ταράχτηκε. Ταράχτηκα. Με τάραξες. Τι νέα. Τίποτα, τι νέα, παιδάκι μου, σου λέει έπιασα τον Τζόκερ, τι άλλο νέο. Μαρή γιαγιά μου, και εσύ. Δεν σε βλέπω όμως χαρούμενη εσένα. Έχω αφιλατωθεί. Ναι. Να πιεις λίγο νερό. Να πιω λίγο νεράκι. Πολλά τι λεφτά. Είναι, τι είπαμε. Ποιος είναι. Ήρθε. Ποιος είναι. Ο Δημήτρης. Και να σου πω και κάτι, ναι. Θα πάω με άλλο αέρα γιατί θα του πω για τον Τζόκερ. Κοίτα τώρα πώς γίνεται το γλέντι. Ναι, ναι. Κοίτα τώρα πώς η εγγονή σου ναι. Έχει πια τέρι. Έχει αστέρι. Ανακοίνωσης, κυρίες και κύριοι μου. Μπορεί να κερδίσαμε τον Τζόκερ, αλλά εσείς κερδίζετε δύο καταπληκτικά δώρα μέσα σε αυτό το τρελοκομείο που λέγεται Οδό Ζαρίφη 2. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, γιατί τι έμεινε, μία μέρα έμεινε για να διεκδικήσετε 1000 ευρώ μετρητά από την αγαπημένη μας VioCarpet. Με 45 καταστήματα, με τρομερό e-shop VioCarpet.gr. Πάρετε και κάνετε αγορές 300 ευρώ μέχρι 5 Νοεμβρίου και κερδίζετε και δύο γούνινα χαλάκια. Και φυσικά είναι εδώ το αυτοκίνητο και της χρονιάς του 2020, αλλά και της τωρινής. Το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο επίσης για το 2020. Με την απόλυτη ασφάλεια, με αυτόματο φρενάρισμα, με τη χαμηλότερη κατανάλωση σε καύσιμο, με την περισσότερη ομορφιά. Είναι το αυτοκίνητο που κοιτάτε δίπλα σας. Είναι το Peugeot 208 και θα γίνει δικό σας. Ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνείτε στο 14800. Ανακοίνωσης,
Κυρίες και κύριοι μου, σε πολύ λίγο προσγειωνόμαστε σε δύο τεράστια δώρα. Θα τα χάσετε? Όχι. Αύριο κληρώνουμε 1000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτ. Η αγαπημένη μας εταιρεία Βιοκαρπέτ με 45 καταστήματα και φοβερές προσφορές φθινοπορεινές. 300 ευρώ αγορές από εσάς, δύο γούνινα χαλάκια δώρο από τη Βιοκαρπέτ. Και φυσικά μαζί μας το αγαπημένο Peugeot 208. Το Peugeot 208, το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε, θα γίνει δικό σας. Είναι λίγο το διάστημα που μπορείτε να συμμετέχετε για αυτό εδώ το υπεραυτοκίνητο. Και εμείς το θέλουμε, αλλά εσείς θα το πάρετε. Και τα 1000 ευρώ αύριο από τη Βιοκαρπέτ και το Peugeot 208. Οπότε, ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή κλήση στο 14800. Δημήτρη μου. Κατερίνα μου. Σου έχω νέα σπουδαία. Έλα να καθίσουμε. Τι νέα μου πάλι σήμερα. Έλα να καθίσουμε να στα πω όλα. Έχουμε τίποτα καλό να φάμε? Κάτσε αγάπη μου. Κάτσε ψυχή μου. Παραγγείλω. Ωραία με χρυσά κουτάλια. Τι θες να φας? Θες τα χαβιάρια σου, τα μπελούγκα? Θες τα... Τι έγινε Κατερινάκη? Το μπελούγκα. Βάλε κύριε Στέλιο κι άλλα. Ό,τι θες και ζαμπόν κύριε Στέλιο. Και ό,τι θέλεις. Όλα θα είναι στα πόδια σου. Ξέχνα τα απλό υδραυλικά δικό. Θα σου αγοράσω όλα τα νερά, όλες τις εταιρείες νερού, την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΝΑΠ, την όποια υπάρχει τέλος πάντων. Τι συνέβη, Κατερίνα μου? Τι έχει γίνει? Τις αρέσουν τα νερά. Τι δεν καταλαβαίνεις? Κάθεσαι γιατί είσαι και δύο μέτρα, είσαι καθιστός τώρα. Καθιστός είμαι. Φαντάσου όταν σηκωθείς. Δημήτρη μου. Ναι. Κέρδισα τον Τζόκερ. Τι λες, Κατερίνα? Είδες τα λεφτά πάνε στους καλούς ανθρώπους? Δεν βλέπεις, Δημήτρη μου. Μπράβο. Μήπως τώρα έχω γίνει καλός και ωραίος, μήπως έχω γίνει? Αγάπη μου, πάντα ήσουν άμορφη, πάντα ήσουν καλή. Δεν το έχεις πει βέβαια σήμερα που πήγες τον Τζόκερ μου το έπαιρες. Τι είπες, Κατερίνα μου, τι έγινε? Κέρδισε τον Τζόκερ. Κέρδισες τον Τζόκερ. Ναι, γιαγιά μου. Κέρδισες τον Τζόκερ, κέρδισες τον Τζόκερ. Άιντε πάλι πέθανε ο θείος. Κέρδισε τον Τζόκερ. Ετοιμάσου για τη ζωή τη χαρισάμενη. Γιατί κέρδισα εγώ τον Τζόκερ, είναι σαν να το κέρδισες και εσύ τον Τζόκερ. Γιατί, Κατερινάκη, κι εγώ? Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου, δεν θέλω κάτι. Γιατί μαζί θα τα φάμε. Α, μαζί. Ναι, θα μοιραστούμε αυτά τα κέρδη μαζί. Κέρδισα πόσο ρεκόρ για τον Τζόκερ. Πόσο Κατερίνα, δεν μπορώ. Κατερίνα, με σκλαβώνεις, Κατερινάκη, με αυτά που λες. Πραγματικά, γιατί? Έτσι, γιατί αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Ναι, ναι, είδες και σκέφτεται. Παιδιά. Όχι απλά με σκέφτεται. Δημήτρη. Πραγματικά αυτό που έκανες δεν ξέρω τι να πω. Αχ, είχε να τριχιάσει. Θεέ μου. Δημήτρη, γιαγιά. Κατερίνα. Η ευτυχία μας κρύβεται σε αυτό εδώ το τραπεζάκι. Ε? Κάτω από αυτό το αχλάδι. Α, το ξεσκόνησα κιόλα. Αυτό το αχλάδι κρύβει την ευτυχία. Ούτε την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τι έπαθες? Ναι. Γιαγιά. Τι λέει? Ναι. Πού πήγε το χαρτί? Το χαρτί? Εδώ κάτω από το αχλάδι είχα αφήσει ένα χαρτί εγώ. Πού είναι το χαρτί? Έλα, το χαρτί έκανε, το δελτίο του Τζόκερ. Κάπου εδώ θα βρει. Κάτσε μήπως το βάλε κάτω από τη γλαδιόλα. Χριστέ μου. Έλα, αποκλείεται να χάθηκε γιαγιά, το χαρτί. Γιαγιά, πού πήγε το χαρτί του Τζόκερ? Ξέρεις κάτι. Έπεσε κάπου. Δεν έχω δει κάτι όλη την ημέρα. Εγώ δουλειές έκανα. Έλα, ρε. Μήπως είπε, είναι κάπου. Είσαι σίγουρη το βάλες εκεί? Παιδί μου, το θυμάμαι πολύ καλά. Εκεί είπε η κοπέλα τα νούμερα. Τι έβαλες το χαρτί με τους αριθμούς, τι έβαλες εκεί? Έβαλα τον Τζόκερ. Είπε η κοπέλα τα νούμερα, έπαθα εγώ τη βουρλίγκα και πήρα το χαρτί, το καπάκωσα κάτω από το αχλάδι και έτρεξα στη Σόνια να της πω ότι κέρδισα τον Τζόκερ. Πού πήγε τον Τζόκερ? Πού έχει πάει? Κατερινάκη, κάπου εδώ θα είναι, ρε αγάπη μου, ψάξε. Θα πέσε κάπου εδώ. Πού το? Μήπως το πήρε στην κουζίνα κατά λάθος? Εξαφανίστηκε το Τζόκερ! Εξαφανίστηκε. Μέσα στο πίσω. Από τα μαξιλάρια να δούμε, από τα μαξιλάρια. Για να δω. Πού πήγε, ρε παιδιά? Πού πήγε το Τζόκερ, παιδιά? Πού πήγε, ρε παιδιά? Μπράβο, μπράβο. Ζαχαροπλαστική και πόλεμος, εδώ δεν είναι. Χριστέ μου, παιδιά. Έλα ρε Γεκατέρη, να μην κάνεις έτσι, θα το βρούμε. Πού θα πήγες? Πώς θα το βρούμε, παιδί μου? Ψάξτε, Κατερινάκη, μην απογοητεύεσαι, αγάπη μου. Γιαγιά, ναι, ναι, γιατί? Γιατί? Γιατί δεν ψάχνεις? Ψάχνω. Γιαγιά, πες μου ακριβώς. Ψάχνουμε μέσα μου. Κερδίζω τον Τζόκερ, το αφήνω κάτω από τα χλάδι. Ναι. Και φεύγω και πάω στη Σόνια. Τι έκανες μετά, μίλα. Καλά πέρασες στη Σόνια? Καλά πέρασα, καλά μια πέρασα. Τώρα μου μπαίνουν τα διαβόλια. Πού πήγε το χαρτί? Εδώ πέρα είχα ένα χαρτί. Πού πήγε? Εγώ βρήκα, Κατερίνα μου, πριν. Αυτά είναι τα σκουλαρίκια μου, τα έβγαλα για να κάνω δουλειές. Ξεσκόνιζα πριν και καθάρισα λίγο. Κάτι σαν να είχε και από κάτω. Ναι. Σκουπίδια ήταν όμως. Τι εννοείς, γιαγιά? Τι σκουπίδια? Χαρτόνια. Τι χαρτόνια? Και πού τα πήγες τα χαρτόνια, τα σκουπίδια, τα χαρτιά?
Τα έβαλα μέσα στη σακούλα. Τη σακούλα? Την έδωσα στην κυρία Μαρίκα. Και η κυρία Μαρίκα πού την πήγε, γιαγιά? Στο σκουπιδιάρικο. Άνοιξε πέτρα. Να κλειστώ. Χριστέ μου. Δηλαδή τώρα είμαι πάλι μια φτωχιά. Έλα, Κατερινάκη μου, μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σηκώστε με. Τα χρήματα δεν κάνουν στους ανθρώπους. Εσύ το έχεις αποδείξει, το ξέρουν όλοι εδώ στη γειτονιά. Εσύ έχεις καρδιά μάλαμα. Ναι. Εσύ ό,τι έχεις το μοιράζεσαι. Δεν πειράζει. Και έμεινα με την καρδιά Σοκράτη μάλαμα. Πάλι καλά που έμεινες με αυτό. Κάντε μια καλή. Δεν πειράζει. Τα απλά πράγματα είναι αγάπη με αυτά που χρειάζονται. Αχ, θα ξαναχάσω κι άλλο λαχείο. Σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ με τη Αγία. Μη στεναχωριέσαι. Τι να κάνουμε. Να την τηλεόρασή μας, να φτιάξουμε το φαγάκι μας. Να κάνουμε εδώ τα απλά τα ωραία τα πράγματα. Σου πάρω εγώ άλλο λαχείο. Τι θέλει άλλο, ρε Κατερινάκη. Τώρα τελείωσα. Έτσι, η Αγία που σε προσέχει και κάνει όλα. Τι να σε κάνω. Εδώ που σε φορτώθηκα, αυτά θα έχω να αντιμετωπίζω. Έχει τίποτα να δούμε. Θα σου έλεγα τώρα τι έχει να δει. Μη δεις το χάρο σήμερα. Έρχεται κι αυτό. Κοντοζυγώνει. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είδαμε πρώτα απ' όλα αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσέρχεται σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να φοράει και αυτός γραβάτ. Όπως τον βλέπετε εδώ, ήταν αρκετά αμήχανος. Τώρα θα προσπαθήσω να παίξω και λίγο γιατί αυτό που έχει ετοιμάσει το τμήμα των γραφικών του Μέγκα είναι εκπληκτικά όπως πάντα. Μιλούσε, χαμογελούσε, προσπάθησε να τον κάνει. Να είναι και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης πιο καθαρός. Στο λίγο χρόνο που μεσολάβησε με τις κάμερες ανοιχτές, υπόθηκαν πράγματα από τον κύριο Κασελάκη τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με τους ομογενείς. Στη συνέχεια, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το οποίο μπορεί να μας προσφέρει το τμήμα των γραφικών του Μέγκα. Το να έχουμε και εμείς εδώ μια θέση και να ακούσουμε τι είπαν οι δυο τους. Αν εξαιρέσεις ότι δύο φορές πάτησε τον κάλο του κυρίου Κασελάκη, πια έχει. Κατερίνα, τι Λεωνάρντο Ντικάπριο και βλακίες. Ο άνθρωπος εδώ είναι για Όσκαρ. Έχει τελειώσει. Ποιος είναι ο Ντικάπριο? Δεν το δίδες με τι τσακπινιά θα περνάει από πάνω από τον. Τι Ευαγγελάτιο! Τελειώσαμε με τον Ντικάπριο. Το ζει κανονικά το σκηνικό του. Μιλάμε ότι. Παιδιά, το ότι το ζηλεύω, το ζηλεύω. Το ψέμα δεν το θέλω. Έχει αλφαντρικό ρόλο σίγουρα. Μα είδες τι ωραία, μπήκε μέσα, έκατσε. Μόνο πάτησε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πώς καθόταν έτσι σαν το καβούρι. Γιατί περιμέναμε τόσους μήνες. Ένα τέτοιο σκηνικό έπρεπε να είχαμε, ρε Κατερίνα. Εμείς είμαστε σε σπίτι, γι' αυτό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το σύζυγό του Τάιλερ Μακμπεθ μετακόμισαν. Πού? Ο Τάιλερ Μακμπεθ έκανε τη μετακόμιση μόνος τους. Πήγαινε, ερχόταν με αυτοκίνητο και μετέφερε πράγματα. Κάποιες μικρές συσκευές και κάποια ρούχα στο καινούργιο τους σπίτι. Τελείωσε η μετακόμιση χθες το μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Κασελάκης περισσότερο με τον Ξενοφόντα είναι παρά με τον Τάιλερ. Ναι. Κρίμα, βρε. Το λέω καλά, κύριε Μάνο. Κύριε Μάνο. Κύριε Μάνο, το λέω καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ξενοφών ξέρει και τι έχουν μέσα οι κούτες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πραγματικά, θέλω να σου πω κάτι. Στην αρχή με νευρίαζα, αλλά πιστεύω ότι αν σταματήσει αυτή η καθημερινή. Αυτό το καθημερινό πρόγραμμα του κύριου Κασελάκη, νομίζω. Θα διαλυθεί. Μετά είναι αγρανάπαυση ο Ξενοφών. Θα ξεκουραστούν και τα πόδια του. Επίσης ο κύριος Κασελάκης έμενε νομίζω εκεί κοντά στο Καλλιμάρμαρο. Λες να είδε την Αλεπού και να λάκησε. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Δεν το έχω. ναι. Δημήτρη Σταματόπουλε, δώσ' μου λίγο να χαρώ και εγώ τα πλάνα αυτής της εκπομπής. Κάτω, κάτω, κάτω πρέπει να το πλάνω. Δείξε τα ωραία μου καλτσάκια. Δημήτρη Σταματόπουλε, κάνε και σε μένα αυτά τα ωραία διαβάσματα. Τι ντύθηκε μικρή Ολλανδέζα. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Για σένα το λέει. Για μένα. Σκεφτόμουν τώρα, ρε παιδιά, κι εγώ, έτσι να ήτανε κατκέν το πρωί. Δείξε ρούχα, ζήνα το βράδυ. Και να ήταν και ζαρίφι το μεσημέρι, αλλά να είχα εγώ κανένα σκηνοθέτη έτσι κάτι απλό. Σαν τον Κώστα Καπετανίδη. Να του πω, Κώστα μου. Δείξε τα πόδια μου. Δείξε μου λίγο. Θα πάρει ώρα λίγο το traveling. Δεν είμαι εγώ, Ζήνα Κατερίνα. Δείξε με λίγο. Α, καλέ, σαν γραφικό είμαι του Ευαγγελάτου. Κάνε καμία τσακπινιά, ρε Κατερίνα. Δεν έχω πάρει ακόμα κεντρικότητα. Δεν έχω πάρει ακόμα κεντρικότητα. Έλα, ρε Κατερίνα, μην χαλάς το πλάνο σου.
Άμα είχα πάντω. Θα τον έβαζε και εγώ τον Καπετανίδη πάνω κάτω. Πέρα δόθε. Διάβασμα που να σε διαβάσουν σήμερα. Έλα λέμε αφέντρα. Δηλαδή ρε φίλε είσαι viral παντού. Κανονίστε να κάνει comeback η Εφησαρή μέσα από αυτό. Ναι. Γιατί να κάνει το εφάκι. Μου τον έχετε κάνει. Όλοι φίλοι με το εφάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας μια γλυκιά όμορφη, αισιόδοξη, χαρούμενη καλημέρα μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να αφιερώσω και στον Ποσειδώνα μας, που ξέρω πόσο πολύ το λατρεύει αυτό. Όχι το τραγούδι. Όχι σαρή και εσύ έλεος, φτάνει. Το σεισμό ερωτικό. Ξεκίνησα εδώ για την Εφησαρή. Μεγάλη δισκογραφία. Παιδιά, είναι υπέροχο. Ποσειδώνα, αυτό αν είναι άλλο τουλάχιστον. Ξέρει νερό, το σεισμό ερωτικό. Σεισμός ερωτικός. Οχτώ ρίχτερ από την αφωνία. Στα χέρια. Γιατί η Εφησαρή έχει τραγούδια για όλες τις καιρικές συνθήκες. Πάει το κακό τον έχει βρει τον άλλο. Από τη μέρα που ήρθε στο σπίτι μας ο Ποσειδώνας έχει απασφαλίσει άλλος άνθρωπος. Τι έχει συμβεί, τι του την επόμενη η μέρα. Κάτι του έκανε. Τι του έκανε, τι του φτιάξει κανένα τσάι με βαλεριάνα. Γεμιστά. Όχι το αντίθετο. Γεμιστά. Γεμιστά. Τι γεμιστά. Ναι, είχα κάνει γεμιστά. Αυτά ήταν γεμιστά σαν χειροβομβίδες. Ο άνθρωπος έχει απασφαλίσει, σου λέω. Απλά δεν θυμάμαι τι είχα βάλει μέσα, κατάλαβες. Πο. Να φωνάξουμε μια μέρα τη Εφησαρή. Σταυρώστε με. Και σωματική και τα πάντα, γιατί δεν είναι όπως ο διπλανός του. Νεόφυτε, Αριστοτέλη, Γιάννη. Έχω ένα το zoom. Έχω ένα το zoom. Θα γίνει κάπου ή το αφήνω να φύγει. Μιλάς, είσαι αέρα όταν μιλάς, ε. Μιλάω με γρίφη, γέροντα. Χριστέ μου, σαν να ξανά χάσα τον Τζόκερ. Αυτό είναι, έχω αριθμία. Αυτό ήταν χειρότερο. Είναι μέρος καλέ αυτό, στη Μογγολία. Τι έπαθε, λιποθύμησε. Ή μη λιποθύμησα. Όχι, μη λιποθυμάς ακόμα. Είναι μισό λιποθυμία. Νόμιζα ότι κοιμήθηκε πάλι. Όχι, όχι, σε λίγο. Είναι μέρος στη Μογγολία, δεν είναι. Είναι το... Είναι δύο μέρη. Σας είπαμε, κλείστε τα μικρόφωνα. Η εκπομπή έχει και γεωγραφικές πληροφορίες. Ναι. Ναι. Είπαμε αλήθειες με τη Ζήνα. Αυτό ήταν... Τι έκανε το σοφό Βικάκι το 1993. Ένα ονόματα. Όχι. Δεν λένε καμία γιαγιά μου, ούτε Δανάη ούτε Μαρία. Έβαλε σε ένα μεγάλο μπολ τα ονόματα που της άρεσαν και του μπαμπά μου. Νομίζω μόνο της μαμάς μου τέλος πάντων. Έβαλε δηλαδή αυτά όλα τα Δανάη, Λίδα, Φέδρα που τότε δεν υπήρχαν. Μην κοιτάτε τώρα σε κάθε παιδική χαρά ακούμε 15 Δανάη. Τότε ήμουν μόνη. Τραπέζι, κονσόλα, κρεβάτι. Δεν έβαλε. Και διάλεξε εγώ το όνομα. Ανοίξατε και τα άλλα χαρτάκια, μήπως ήταν όλα Δανάη. Ναι. Έμαθα στα 18 μου από τον Άγιο πατέρα μου ότι είχε 15 Δανάες, μία Άλκη, μία Λιδία, μία Λίδα. Ναι, αλλά μέχρι τότε μου έλεγε καλά, είχαμε 20 διαφορετικά ονόματα. Πες μου το όνομά σου. Τα παράπονα. Τι κάνατε. Εμείς ήμασταν ανάμεσα σε δύο ονόματα. Ναι. Τα είχαμε στο χέρι και αφήσαμε τον Πάρη να πάει να διαλέξει το χέρι. Και διάλεξε το Πάρης, ε. Το άλλο τι έλεγε. Τώρα ας το μην το δει αργότερα. Ναι. Πάρης έλεγε. Ήτανε... Όχι, δεν έλεγε Πάρης. Δεν έλεγε Πάρης, ε. Εδώ είμαι. Με βλέπετε. Κατερίνα Ζαρίφη για την Οδό Ζαρίφη 2. Τι νέα. Καλά, μια χαρά μέχρι στιγμής. Δεν έχω κλάψει ακόμη. και εγώ θεωρώ και πολύ προσβλητικό όταν κορίτσια σου βάζουν ένα. Δεν ξέρω. Αλλά δεν με πειράζει το ένα για την εμφάνιση. Να το. Πειράζει το ένα και τι το θέλες, μωρί, και το έπες. Είπα να μην κλάψω. Αχ, κακομοίρα μου. Είπα λίγο ένα παράδειγμα. Γιατί κλαίνε. Την εμφάνισή της. Και να μου λέτε ότι... Εσύ πίσω γελώντας διακόπτης. Η Αμάντα εδώ έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια σχεδόν. Εγώ. Όχι, Αμάντα, η Διονυσία, συγγνώμη. Το θεωρείτε πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τι εννοείται, καταρχάς, εγώ δεν γελάω με την... Με ποια τη γελάστε. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Το κάνει χειρότερο. Παρακαλώ, ποια είναι η κυρία. Τι είπατε. Όταν κλείνει ένα κορίτσι, όποιο και να είναι αυτό. Και άλλες πίσω χασχογελάνε, ντροπή τους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάποιον πίσω να γελάει. Ειδικά γυναίκα προς γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θα μείνω εδώ. Όχι, ούτε αυτό. Μη σε βλέπω να γελάς πίσω από την πλάτη μας, την έβαψε. Δηλαδή, πραγματικά τόσο κλάμα σε αυτό το πλατό Παναγία. Γιατί κλαίει. Ξέρω, εγώ έχω να δω από τότε. Τι να πω, γιατί από τη λάμψη. Δεν σέταρε καλά τη φούστα με την πλούζα. Της βγήκε το eyeliner, δεν ξέρω της κοπέλας, αλλά και άλλη. Από πίσω λέει και η κοπέλα που δεν θυμάμαι το όνομά της. Τι είπατε.
Τι καλά, κάθε εβδομάδα μπαίνει και άλλη μία. Λογικό είναι μωρές και αυτή η Διονυσία. Ναι, εντάξει, γι' αυτό έφυγε και ο Σκουλός. Μήπως δεν της άρεσε που κοιταζόταν στο αυτό το κουτί. Σε ποιο κουτί? Το monitor. Α, έμαθες και το monitor. Ναι, που τον είδε. Που είδε τα σούπερ, αλλά τώρα που πέταξε τον Τζόκερ, όχι monitor. Εγώ τίποτα. Το πέταξε τον Τζόκερ. Όχι. Α, η Μαρίκα. Η Μαρίκα. Και μια άλλη είδηση πολιτική. Βάλτε μια φωτογραφία του κύριου Αυτιά και του κύριου Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας είναι ο. Όχι, δεν είναι ο Τσιόδρα, ρε παιδιά. Βγάλτε τον Τσιόδρα αυτόν. Έλεος. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, Τσιόδρα. Βάλτε τον Αυτιά, παιδιά. Αμάν. Λέω, βάλτε τον Αυτιά λίγο. Ακούστε με λίγο. Πάμε. Τι έχει γίνει. Πάμε. Αυτιάς. Ο Αυτιάς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, είναι 99,9% τσεκαρισμένη η είδηση που σας μεταφέρω. Ο Γιώργης εγκαταλείπει τα εγκόσμια. Τι έγινε? Τι θα γίνει? Ο Γιώργης εγκαταλείπει τα εγκόσμια. Τι να πάει? Τι ήταν αυτό? Μου θύμισε τότε που έκανε τις προβλέψεις στον Τηλεβόα, η ξαδέρφη. Η κάρτα τη γραφή, θάνατος. Η κυρία Ζορκάδη καλά είναι? Δεν νομίζω. Γιατί βλέπω να εγκαταλείψει την κόσμια κοινωνία. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική φεύγουν από την. Αυτή είναι αυτό το κακό. Επίσης, τι τον τζάντισε με τη φωτογραφία του Τσιόδρα? Δεν του άρεσε όπως ήταν η φράση. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ήταν άλλος ο Τσιόδρας, μάλλον, που ήθελε να παίξει. Α, υπάρχει κι άλλος Τσιόδρας. Ήθελε το Δημήτρη και εδώ βάλανε τον άλλον. Ομπό! Και βάλανε τον καθηγητή. Έγινε παρεξήγηση. Άσε μην του δώσουμε χώρο και μας πει βγαίνει καινούριο COVID και τρέχουμε. Καλύτερα που φύγε, μην εγκαταλείψει την κόσμια. Το Διπεθέ Πάτρας, που είναι ένα από τα καλύτερα Διπεθέ, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τη δραματική του σχολή, διότι δεν μπορούν να πάνε οι καθηγητές με 7 ευρώ την ώρα. Μάλιστα. Μέχρι 7 ευρώ την ώρα. Μάλιστα. Μέχρι τώρα ήταν 30 ευρώ την καλά ώρα. Καλά κάνεις και τα λες. Γιατί πληρώνουν και τη μετακίνησή τους. Και το ερώτημα είναι ένα. Με ποιον παιχνιδίζει η Χρύσλα την ώρα που παίζει ο κύριος Μπιμπίλας και λέει για τα Διπεθέ? Γιατί αυτό ήταν, το είδες. Κάτι νομίζω δεν της άρεσε με την ώρα. Ποιαν ώρα? Το 7 και το 30. Το 7 και το 30. Δεν της άρεσε της Χρύσλας. Μιλάς με γρίφους. Εγώ. Νέοπα. Ο κύριος Μπιμπίλας τα είπε. Γιατί έβγαλε γλώσσα όμως. Καλά λέει και καινούργιο, βγάζεις γλώσσα και δεν ολοκληρώνω. Να, το είδαμε και μπροστά στα μάτια μας. Θα κερδίσουμε. Ούτε υποχρεωμένοι είμαστε να κερδίσουμε. Όπως και ο Ξερχόταν έχασε κάποια στιγμή. Δεν του είπε κανείς γιατί έχασες. Έκανε τον καλύτερο χρόνο από όλου. Με τον καλύτερο χρόνο από όλου του παίχτε και από του 8. Μην το βαρύνουμε τώρα, Λούντα. Δεν ξέρω αυτό. Πάμε να κερδίσουμε καν προμήθειε όλη τη βδομάδα και με βγάλει εκτό και παίζουν από εκεί τον καλύτερο του παίχτη. Να ξεκινάει λάθο. Τεράστιο λάθο ξεκινάει. Και μόνο για τον εγωισμό, πάτε. Τι το κάνουμε τον εγωισμό, ρε πάτε. Μόνο τον εγωισμό, πάτε, παιδιά, για να δείξω ότι είστε καλύτεροι. Είναι πραγματικά θλιβερό. Και ήθελα ξεκάθαρα να αφυπνίσω αυτό το αίσθημα και το συνέστημα του αρχηγού και ενός παίκτη, ο οποίος τόσες μέρες πιο πολύ έρχομαστε σε συγκρούσεις παρά να παλεύουμε όλοι μαζί. Και πλέον νομίζω ότι η ομάδα έδεσε. Και το χθεσινό κλωτσίδι που του έδωσα θα μου το γυρίσει σφαλιάρα αγάπη. Σε αυτή τη ζούγκλα, παιδιά. Καλά. Τζόνι Ντεπ κλώτσε και κάποιοι και πήρε σφαλιάρα. Πού έρεξε το κλωτσίδι, πού πήρε την κλωτσά, τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ το μόνο που είδα χαρούμενο ήταν τον Τρίφωνα δίπλα με την Νικόλ. Τη χάιδευε κύριο. Εν τω μεταξύ, ατσαλάκωτο από τη ζούγκλα ο Τρίφωνα. Εγώ ξέρει τι άκουσα σήμερα. Τι? Ότι θα τελειώσει, λέει, σήμερα. Σίγουρα. Σύντομα αυτό. Σήμερα, σίγουρα, σύντομα. Ήθελα να καταλήξω στο σύντομα. Απλά έπαθα τα καμούρι. Το Ιτσεβέλε έπιασε. Όχι καλέ, στη Σάρα το είδα. Το είδε εσύ, Σάρα. Σύντομα, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Τον, έχει για... τίποτα να δούμε τώρα. Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι ωραίο για διαφήμιση delivery που πες. Ξυπνάω το γιο μου με το ίδιο τραγούδι που με ξύπνεγε. Αυτό είναι ωραίο. Σηκωθείτε ρε παιδιά για να φάτε το χαλβά. Σηκωθείτε ρε παιδιά για να φάτε το χαλβά. Πώς θα αναστάσουμε αυτό. Μπράβο. Ναι, δεν τρώει χαλβά κι αυτός, αλλά τρώει ταχύνι. Κάτσε να το φτιάξουμε με μια καταληξία για να φάτε. Σηκωθείτε με μπικίνι για να φάτε το ταχύνι. Δεν θα παχύνει. Όχι, γρήγορα Αναστάση μου, σήκω, τίποτα δεν θα μείνει. Έμεινε μόνο λίγο τόσο εδώ ταχύνι. Μιλάμε τώρα. Ποιο τα έλεγε αυτά? Στον εαυτό του για να τα πει στο γιο του. Φίβος με τέτοιο εκεί πέρα, με Ναταλία Γερμανού, έγινε η στίχο, όλος ο στίχος. Σηκωθείτε ρε παιδιά, για να φάμε το χαλβά. Θα ακούει ο μικρός με το που μεγαλώσει η τρομπέτα και θα βγαίνει για τη σημαία. Τι να κάνει το παιδί. Λες τι είναι πρόσκοπος είναι γιατί αυτό το σύγχρονο. Γιατί πρέπει να τα τραγουδάτε πρωί-πρωί τα παιδιά, γι' αυτό ξυπνάνε με άγχος. Αλλά είναι ωραίο αυτό με το ταχύνι. Σηκωθείτε ρε παιδιά. Είναι δυναμωτικό. Θα σου μάθουμε και σένα να πεις κανένα τραγουδάκι. Α, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, αχρίαστο να είναι.
Επίσης είμαι μια κοπέλα. Είμαι εγώ μαζί σου, ωραία. Και είμαι κάργα ερωτευμένη. Ναι. Και έξω. Και εσύ επειδή είσαι τύπος λεπά, έχεις αρχίσει και βλέπει, έρχεται μία και τη λες, λουλούδι μου. Κορίτσι μου, ομορφιά μου, εγώ εκείνη την ώρα πραγματικά θα σου έχω περάσει τους 4 πόντους από τους 12 του παπουτσιού μου στο πόδι σου. Τι ολοφωνικά ενστικτά είναι αυτά. Έλα τα κακά κορίτσα. Είδες, αυτά είναι τα κακά πρότυπα της τηλεόρασης. Δεν δέχονται πλέον οι γυναίκες ένα κομπλιμέντο. Εγώ είμαι με την Αφροδίτη. Γιατί είσαι με την Αφροδίτη. Μα τώρα ελάφι μου, κουνάβι μου, αστέρι μου, ομορφιά μου. Αυτά δεν είναι η Αφροδίτη στην υπερβολή της. Υπάρχει άνθρωπος έξω που να βγει και να πει στον άλλο που δεν τον ξέρει, κουνάβι μου, ελάφι μου και. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει. Αποκλείεται Είστε υπερβολικοί και δεν αφήνετε τους άντρες να κάνουν φλερτ. Μα είναι φλερτ να μου πει όλο το ζωικό βασίλειο. Μετά καθόσαστε και κλεγόσαστε, δεν σας μιλάει άνθρωπος. Τσακώνεστε. Άμα με πει ελάφι, θα ταραχτώ εγώ. Γιατί δεν ταραχτείς, Κατερίνα. Δεν θέλω. Ποιο είναι το τελευταίο κομπλιμέντο που πήρες. Τι μήνα έχουμε. Ναι. Τι χρονιά. Άρα φάει το ελάφι σου. Τα αγαπώ τα ελάφια. Καλημέρα και καλό μήνα. Φέρι, ακούμε. Λέω πτασία. Πειραματιζόμαστε, βλέπω. Πρώτη του μήνα. Πρώτη του μήνα. Γιατί, δε Δημήτρη μου, πειραματιζόμαστε. Καλό μήνα. Για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, κάνω πλάκα. Γιατί πολλές φορές έχουμε συγκεκριμένους τραγουδιστές που είναι το γούρι μας για να πάει καλά εκπομπή. Και όταν αλλάζουν, λέμε κάτι το να μην παίξει κανένα γκαντέμι. Όχι πολύ. Δεν το λέω για το Φέρι. Αναθεματισμένη. Άρη, Κατερίνα, λίγο τάξη. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τι αλλάξανε τις καινούριο και αισθάνομαι. Δεν μπήκε Οικονομόπουλος, Κατερίνα. Με Οικονομόπουλο δεν κατεβαίνει από τις σκάλες. Ούτε αργυρό. Πάντα με Οικονομόπουλο. Όταν είναι λίγο ηθικοψυχολογικά πεσμένη. Λίγο είναι πρώτη του μήνα. Ναι. Λίγο έχει συναστρία. Λίγο έχει περιμένει να διαθετήσει. Λίγο όλα αυτά βάζουν πάντα Οικονομόπουλο. Η καθημερινότητα της. Άρα μόνο Οικονομόπουλο. Πώς θα να πει και Οικονομόπουλο. Να βάλουμε αργυρό. Μα έχει μεγάλη δισκογραφία. Να το για βάλε πως είναι γούρι. Αυτό. Έλα μην πάει γούρι και Οικονομόπουλο. Εγώ δεν τα ρισκάρω αυτά. Την ακούω τη φίλη μου την καινούργια. Πες την Κατερίνα ότι οι μέλισσες είναι γουρλίδικες. Οι μέλισσες, να παίξουμε και μέλισσες. Το λέω και σε μένα. Η Δέσποινα, καταρχάς, ξαναζεί τη ζωή της με το μεγαλείο. Ό,τι και να κάνει, δηλαδή θα πάμε να κολλάμε δίπλα, ξαναζεί τη ζωή της. Ζει τη δηλαδή, ζωή της. Δηλαδή πριν τι έκανε, δεν ζούσε τη ζωή της. Όχι, παιδί μου. Σωστό και αυτό. Είναι σαν να έχει κάνει όμως. Εγώ δεν το φορώ αυτό, δηλαδή. Όχι, όχι. Στο βλέπετε, μέχρι να σχολιάσουμε τι ωραίο που είναι αυτό το look. Γιατί πρέπει αυτό το look να συνδυάζεται με τη ζωή της. Τέλειο, κάνεσαι ένα ταξί τώρα. Το πληρώνω εγώ. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζί. Τους αγαπώ που μαλώνουνε. Μ' αρέσει και μελάς. Ένα ταξί. Το πληρώνω εγώ. Σαν να του έλεγε φύγε. Να σου πω και κάτι. Διπλοκούρσα, για πες. Μα τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Φοράει ένα τσιπουρόδειχτο. Τι ωραίο ρούχο η Δέσποινα, ξέρω εγώ, με τις διαφάνειες με αυτά. Όχι, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το φοράει για την ηλικία. Παιδιά, ό,τι θέλει θα φορέσει ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα πια δεν γίνεται. Λυσάξαμε τώρα. Δεν σου δηλαδή κάνει, δεν σου ράνει, έχεις παιδιά, είσαι παντρεμένη, είσαι χωρισμένη. Μα υπάρχει ρούχο της παντρεμένης και της μη. Πρέπει να φύγουν αυτά τα ταμπού. Εγώ κάνει που το φορώ αυτό, άρα και που είμαι ανήπανδρη. Ναι, ναι, κάνει. Κάνει, λες. Είσαι ανήπανδρη. Για πάμε παρακάτω. Τη ζηλεύουν τη φίλη μου, τη βανδίδατε. Βεβαίως και τη ζηλεύουν. Είναι φίλη μου. Μωρέ, ζει στη ζωούλα σου, Δεσποινούλα μου. Επειδή εγώ δεν έχω βρει τον έρωτα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, βλέπω και δεν απογοητεύομαι γιατί ένας άνθρωπος σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από μένα. Δεν πήγε. Βρήκε τον έρωτα, άρα πρέπει όσο ζούμε, ελπίζουμε. Πάρε το φουσκωτό και φύγε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα το βρει τον έρωτα ο Γιώργος. Τόσο πολύ, άμα το ζητάς κάτι πολύ από το σύμπαν. Είναι μια βραχονισίδα να πάρει το φουσκωτό. Όχι, εκεί. Και ποια βραχονισίδα, να πάει με την κοπέλα. Θα το βρει. Εκεί θα τη βρει, εγώ. Να σου πω κάτι. Απλά δεν πρέπει να αγχώνεται λίγο με τα κιλά και με αυτά, γιατί όπως έλεγε και η Μαλβίνα Κάραλη, τη γυναίκα από στομάχι δεν τη χάνει. Από μυαλό τη χάνει. Κατάλαβε. Ναι, μωρέ, θυμάσαι, γιαγιά μου. Α, γιαγιά. Α, είναι η ώρα τη, Κατερίνα, είναι η ώρα τη. Κοιμήθηκε. Κοιμήθηκες. Θα σε δεις ο Φερίνα σήμερα. Κουράστηκε κιόλα σήμερα να πετάξει τον Τζόκερ. Γιαγιά. Αχ, σήμερα είναι ο μεγάλος γάμος. Τους πήρα μία καφετιέρα vintage να ταιριάζει με τη σειρά και ήρθα. Καλώς. Ελάτε, πάμε. Πάμε ήρεμα. Χωρίς νεύρα. Προσεκτικά. Μην κάνετε λάθη. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Προσέχτε τα επιθετικά φάουλ.
Σε κάθε επιθετικό φάουλ ο χρόνος σταματά. Μην το σταματάτε. Προσέξτε, αποφύγετε τις κόντρες. Μην ξεχνάτε, ο χρόνος είναι μαζί μας. Στέφανε, δέχεσαι την Μαριέτα για σύζυγό σου? Ναι. Μαριέτα, δέχεσαι το Στέφανο για σύζυγό σου? Ναι. Αφού δεν το είδαμε το μυστήριο στη σειρά, ας το ζήσουμε εδώ πέρα. Να ζήσετε. Ριζωμένοι να είστε. Άιντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Άι, και αυτό έγινε. Πώς είσαι? Καλά είσαι? Ξέρεις τώρα, ο ήλιος, η ζέστη, τα λόγια του παπά που δεν ακούσαμε. Χρόνια την περίμενα αυτή τη στιγμή. Και όσο διάβαζε ο πατήρ Γρηγόριος... Μαριέτα μου, τι λες? Η Ζαρίφη σας πάντρεψε. Εγώ είπα τα λόγια. Σκεφτόμουν όσα έχω ζήσει με τον Στέφανο. Οχ, ο Σαμίρ, ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανου. Δεν μπορούσα να μην το πω. Και κυρίως όσα δεν έχω ζήσει. Πάλι χαρές έχουμε. Γεωργία, μία σκιά βρίσκω στο βλέμμα σου. Ε? Τι, τι έχεις? Γεωργία, οι νύφες κλαίνε, όχι οι κουμπάρες. Μπορώ να ξέρετε πόσο σας αγαπώ, κυρία. Σε πιστεύουμε, καλή μου, μη χτυπιέσαι. Κι εγώ, κορίτσι μου, κι εγώ. Για έλατε, να ολοκληρώσουμε την παράδοση. Τι καλέ, εδώ μπροστά μας, Στέφανε. Get a room, Στέφανε. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτά τα μούτρα? Γάμο έχουμε, χαρές. Γελάστε, χαμογελάστε. Άντε. Α, φωτογραφία λέει, καλέ. Άλλο κατάλαβα. Έλα. Συγγνώμη, μπορούμε να την πάμε άλλη μία, γιατί νομίζω έκλεισα τα μάτια μου. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Θα έχεις και το ρεγάλο σου. Πολύ ωραία. Και κάπως έτσι πάντρεψα τη Μαριέτα με τον Στέφανο. Πάντα άξια. Πάντα όλα τα καλά πάνω μου. Λοιπόν, Κατερίνα Ζαρίφη από Έρωτα Φυγά, γιαγιά πίσω σε σένα. Γιαγιά. 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 Ρίξεις λίγο νερά. Ρε γιαγιά. Γιαγιά και το άντε γιά της Βανδύ. Δεν με αφήνετε να κοιμηθώ εδώ μέσα. Μα τι πάλι, τι ταγκλάρεις, παιδί μου, τέτοια ώρα κάθε μέρα. Τι να κάνω, παιδί μου, με πιάνει, τέτοια ώρα με πιάνει. Πάλι στον ύπνο μου σε έβλεπα. Τι θα γίνει? Τι έβλεπες δηλαδή? Έβλεπα ότι είχες πάει σε ένα γάμο. Εγώ? Ναι, ναι. Στο δικό μου? Όχι. Α. Στον Έρωτα Φυγά. Πάλι? Στον Έρωτα Φυγά. Ναι. Και τι έκανα εγώ? Πήγες να παντρέψεις δύο παιδιά. Δύο παιδιά? Με στις ελιές. Με στις ελιές. Με τα κουκούτσια μαζί. Χριστέ μου, έχει μπερδέψει. Έφερες καμιά ελιά και είναι ακριβές τώρα? Όχι, ρε παιδάκι μου, τις μαζέψαν και έξω από τη Βουλή τώρα. Δεν προλαβαίνω να μαζέψω και από εκεί. Εγώ πού σε είδα τώρα? Ξέρω κι εγώ, ρε παιδάκι μου. Ρε γιαγιά μου, κάθε μεσημέρι τα ίδια. Τα έχεις κάνει στο κεφάλι, εχταρμάς. Χάιντε σήμερα, γιατί με έχεις φέρει στα μη περαιτέρω. Θα σου έχω πει, πάρε μου ένα φρέντο εσπρέσο να πιω. Σου πάρω, θες και φρέντο εσπρέσο, είναι μέτριο προσγλυκό. Μέτριο προσγλυκό. Κανένα σου, γιαγιά, δεν είναι για σένα ο φρέντο εσπρέσο. Α, τις φέρουμε, φέρτε ρε παιδιά. Για να μην φέρε, βέβαια, αγάπη μου, ένα. Ο Δημήτρης δεν μπορεί. Δεν έχω. Και ανάτο το τηλέφωνο. Να πάρω τηλέφωνο τουλάχιστον τον Ντέιβ, το φίλο μου. Το θυμάσαι το φίλο μου, τον κολλητό τον Ντέιβ? Πού είναι αυτός? Είναι όλο, έρχεται και δεν έρχεται ποτέ. Να τον πάρω ένα τηλέφωνο, μήπως φέρει και καφέ στη γιαγιά. Ναι, ναι. Αυτός και αν είναι στην Ισπανία. Στην Ισπανία? Στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία. Στην Ιταλία. Έγινε. Έγινε. Αυτός δεν είναι ο Ντέιβ, είναι ο Φιλέας Φογκ. Για να δω. Για, περίμενε. Ένα φρύντο εσπρέσο σκέτο πες. Περίμενε. Έλα, καλή, καλή. Καλή. Μπράβο. Ναι. Ναι, ναι. Κάτσε να δω. Ναι. Δεν το σηκώνει. Πού είναι, ρε Παναθεμάτων? Κάντο FaceTime. FaceTime. Ντέιβ, πού είσαι? Μονίτα, sorry, δεν μπορούσα να έρθω. Έλα, σήμερα. Πρωτότυπο. Έμπλεξα με κάτι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να σας δείξω εδώ. Είμαι στην λίμνη Εύβοιας. Προσοχή, παιδιά. Στην Εύβοια. Προσοχή Εύβοια. Για το πόσο ωραίο που ο κόσμος περνάει εδώ μετά από όλες τις δυσκολίες που έχουν περάσει γενικά. Καλή και ήταν πολύ, στην πολύ δύσκολο για όλο αυτό το καιρό για όσοι μέναν εδώ να ξανανεβάσουν το νησί. Από πίσω έχουμε ακόμα τις εικόνες που είχαμε από τις φωτιές. Ναι, αγάπη μου, είχε πρόβλημα. Ακόμα δεν έχουν γυρίσει τα δέντρα εκεί πάνω δεν που τα είχαν γυρίσει, παλιά. Άμα δεν τα γυρίσουμε στιγμή, εμείς. Με το καλό θα γυρίσουν και αυτά. Μακάρι. Εδώ, άμα θέλεις, μπορείς να κάνεις και τέτοια, μπορείς να κάνεις και
μπαρκάκια με πανάκι πάνω. Κοίτα εδώ, το βράδυ, όλο αυτό το σημείο τεράστιο, ναι, που πάει από την παραλία από εδώ μέχρι εκεί κάτω πάνω. Ναι. Γίνεται μια τεράστια πεζαράντα και ο κόσμος περπατάει εδώ το βράδυ. Ένας χαμός. Ναι. Πεζαράντα. Να, πόσο γίνεται μ' αρέσει πεζαράδα αυτό το feeling που περπατάς μέσα στα δρομάκια μικρά, ναι, και έχουν τα σπιτάκια τους και έχουν αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια. Τα λουλουδάκια. Πόσο όμορφα. Είναι ωραία. Στα δρομάκια μπαίνει ένας αεράκης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εσείς που είστε εκεί στο air condition. Η ιδρούσα. Και το ζέστη και εγώ ίδρωσα. Το όνειρό μου εδώ στην Ελλάδα ήταν αν μπορούσα να είμαι σαν τον Διονύσιος. Που ήταν όλη μέρα έτσι. Με το στόμα έτσι και να είχε από πάνω σταφίδια. Έτσι. Και να φάω όλη μέρα στα φίδια και να πίνω κρασί. Πόσο ζωάρα έκανε και αυτός, ε! Ναι! Θεός, μόνο που το σκέφτομαι, πόσο καλό που είναι να είσαι Θεός, Γκρικ Θεός. Το κόσμος αράζει, μεσημεριάτικα, βραδιάτικα, απογευματιάτικα. Γενικά αράζει. Και αράζει κάτω από τους πλατώνες, πάρα πολλούς εδώ έχει. Και πίνουν τα καφεδάκια τους, μιλάνε, κοτσοβολεύουν και είναι καλύτερο. Ωραίο είναι σίγουρο να έρθεις να πίνεις ένα καφεδάκι εδώ, ναι, άμα έχεις καράβι και σε καραβέιρος. Ήθελα να ξέρω αυτό το παιδί. Απ' τη Σταδίου το άφησα, βρέθηκε στην Εύβοια. Εδώ, ποτέ, στην οδό Ζαρίφη 2, θα πατήσει ποτέ το πόδι του. Ποτέ, να ποτέ με βοηθήσει κι αυτός λιγάκι. Εδώ η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Γιατί, Κατερίνα? Γιατί με έχετε τρελάνει, Δημήτρη. Εμείς. Να το. Επισκέψεις. Ήταν να δεις που μπορεί να είναι. Σε βοηθάμε, Κατερίνα μου. Ναι. Αχ. Αχ. Αχ, τι έγινε. Ευτυχώς, ευτυχώς ήρθε. Μακάρι να σ' άκουγα, Θεέ. Αγαπημένοι μας, καλωσορίσατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Μια κούκλα, μια κούκλα. Αγαπημένοι μας, Άννα, καλώς ήρθατε στην Οδό Ζαρίφη 2. Μιλάω ενικό, πληθυντικό, ό,τι μου στήσεις. Ενικό εννοείται. Άννα μου, αγαπημένη, μα σε αισθανόμαστε τόσο πολύ δικό μας άνθρωπο, που αλήθεια σου λέω, μου βγαίνει απευθείας να πω. Βέβαια. Άννα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες γενικά στη ζωή μας, μέσα από τον έρωτα φυγά ξανά. Μας είχες λείψει πολύ και νομίζω ότι κούμπωσε, δηλαδή ήταν σαν κούμπωσε να πολύ καλά, ναι. Αμέσως. Δεν ήτανε μαγική αυτή η σύνδεση. Ήτανε. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι έχω μία ιδιαίτερη εκτίμηση στον μπαμπά σου. Έχω παρακολουθήσει όλες τις δουλειές του. Είναι από τους ανθρώπους που λάτρευα και λατρεύω. Ήταν πραγματικά. Πέρα από το πώς ήταν σαν ηθοποιός, που ήταν πολύ αξιόλογος, αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, γιατί η πιο πολύ ρόλη του ήταν έτσι και λίγο αυστηρή και λίγο αυταρχική, είναι ότι ήταν ένας γλύκας. Ήταν ένα ροκ άτομο, εντελώς ροκ άτομο. Ένα ροκ άτομο. Δεν είχε ποτέ αυτοκίνητο. Δεν είχε πριν πάρει σύνταξη, λογαριασμό στην τράπεζα, δεν είχε καμία σχέση. Απίθυνα. Με όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα ελεύθερο, φιλελεύθερο πλάσμα. Νεύμα. Σαν να λέμε όμως εδώ, μιλάμε για μήλο κάτω από τη μηλιά, γιατί και εσύ το οπωσδήποτε επηρεάζει. Ένα πραγματικά αέρινο πλάσμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι έχουμε τον εγκέφαλό μας ως μια γυναίκα που είσαι αέρινη, είσαι επαναστάτρια, είσαι ανεξάρτητη. Κάπως έτσι σε έχουμε φανταστεί σαν άνθρωπο. Φυσικό, νομίζω ότι όποιοι μας μεγαλώνουν, παίρνουμε και κάτι. Μπορεί, όταν είναι ευτυχής η συγκυρία, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις να μην συμβαδίζει. Καταρχάς, μου ήταν πολύ δύσκολο όταν είδα στον έρωτα φυγά ότι μπαίνει η σατανική αντίζηλος της. Δεν είναι σατανική. Που δεν είναι. Το γράψαν, νομίζω, οι δημοσιογράφοι, γιατί έτσι το αντιληφθήκανε. Ακριβώς επειδή είναι ο αντίποδας της Μαριέτας, η δεύτερη μάνα του Ιάσονα. Ιερωμένη του Δεμερτζή, ο μεγάλος έρωτας του Δεμερτζή. Και βλέπουμε μέσα από τις διηγήσεις της και μέσα από τα μάτια της έναν τελείως άλλο Δεμερτζή από αυτόν που φανταζόντουσαν όλοι όσοι τον ήξεραν. Κάνει μια αποκάλυψη ενός μιας άλλης πλευράς. Ακριβώς, πιο ευαίσθητης. Πιο ευαίσθητης, ναι. Και είναι η γυναίκα η οποία λάτρεψε τον Ιάσονα, τον γνώρισε στα 17 του χρόνια, ναι, σαν ερωμένη του πατέρα, την οποία όμως ήθελε να χωρίσει και να την παντρευτεί. Ήταν ένας έρωτας μεγάλος και της γνώρισε το γιο του. Και τον αγάπησε και αυτή πάρα πολύ και αυτός εκείνη κρατήσανε όλα αυτά τα χρόνια που πέθανε ο Δεμερτζής, βέβαια, που σκοτώθηκε, επαφή
Και όταν βρέθηκε στην πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του, του πέσαν όλα στο κεφάλι. Ο ατυχής γάμος, ο έρωτας, ο απελπισμένος, χωρίς ανταπόκριση. Οι κόντρες με τη μητέρα του, το περιβάλλον. Είναι μια πολυτάραχη ζωή. Ακριβώς. Και την έφερε την Ουρανία. Έφερε την Ουρανία, η οποία στην αρχή όλοι λέγαμε σατανική αντίζηλος, από ό,τι δείχνει όχι, μια πιο ευαίσθητη. Όχι, η ίδια λέει κιόλας και το έχει πει και στη Μαριέτα, ότι, και στον ίδιο τον Ιάσο, ότι εγώ δεν ήρθα να αντικαταστήσω κάποιον. Ναι. Εγώ ήρθα εδώ να φτιάξω τις ισορροπίες, να βοηθήσω τον Ιάσονα, γιατί για μένα είναι σαν παιδί μου. Κατάλαβα. Και αντίθετα να βοηθήσω πάρα πολλές φορές, προσπάθησε να κάνει τον Ιάσονα να συμφιληθεί με τη Μαριέτα. Βέβαια, πάντα υπάρχει για τον Στέφανο το γνωστό μίσος, διότι είναι αυτός που ναι. θεωρεί ότι σκότωσε τον, ναι. Οπότε τον αγαπημένο της, τον άντρα της ζωής. Ναι. Αυτή είναι μια πεποίθηση που την... Είναι η μόνη αρνητική πεποίθηση που έχει και δεν το θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι λέει και όλες αυτοί ντρέπομαι γι' αυτό. Ντρέπομαι, ναι. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό. Αλλά... Εχθές είδαμε τη Μαριέτα να πετάγεται σε μία λίμνη. Έβλεπα ότι γινόταν χαμό στα Twitter, σε όλα αυτά. Τι ακριβώς έγινε. Α, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχει πολύ, έτσι, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό γύρω από αυτό και μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, μια ιστορία που δεν τη φαντάζεται ο θεατής. Δηλαδή θα υπάρξει μια καινούρια δράση ουσιαστικά στον ερωταφικά. Είναι ένα καινούριο γεγονός που θα συμβεί. Εντείνονται όλες οι δράσεις μετά από αυτό και ειδικά αυτή η δράση που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι και το πολύ εντυπωσιακό με τον ερωταφικά, ότι κάθε μέρα υπάρχει μια τεράστια ανατροπή. Πάνω που λες ότι ναι, το κατάλαβα, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα. Αλλάζουν άρδιν, χωρίς όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να προδίδονται οι χαρακτήρες, χωρίς το κάθε καινούριο που βλέπουμε να ανατρέπει δηλαδή πράγματα που πιστεύαμε, αλλά δεν ανατρέπει τη φυσιολογική, την αληθινή, την ας το πούμε, ροή των πραγμάτων. Ότι... Έτσι δεν συμβαίνει και στη ζωή. Σαφέστατα, ναι. Απλά είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί τόσο καλά σε κείμενο. Νομίζω ότι και ο Δημήτρης Αποστόλου έχει φέρει... Νομίζω ότι γενικά... Και η δική σου προσθήκη, Άννα, έφερε έναν άλλο... Ένα restart στον Ερώτα Φυγά που σκίζει ούτως ή άλλως. Ναι. Ο κόσμος το έχει λατρέψει αυτό το σύριαλ. Επειδή και όλος ο Ερώτας Φυγάς έχει σαν αφετηρία, γιατί από εκεί και πέρα είναι ένα σύριαλ με πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτότυπο. Mm-hmm. Αλλά η αφετηρία του είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ξένο σύριαλ. Ναι. Η Ουρανία υπάρχει εκεί, είναι δηλαδή από τα βασικά πρόσωπα εκεί. Δεν εμφανίστηκε. Θέλω δεν να την πω επινόησε κανείς. Είμαστε live στο Instagram και λυσομανάει ο κόσμος για ένα spoiler. Και όλοι αυτοί που ρωτάνε είναι πώς θα αντιδράσει ο Ιάσονας με το γάμο της μητέρας του. Από το γάμο, τη διαθήκη και την... Γάμο, διαθήκη, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και δείχνει και κάτι άλλο, νομίζω, που το ξέρουμε όλοι, πόσο εύκολο είναι, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουμε χρόνια σχέση μαζί τους, όπως είναι μια μάνα και ένας γιος, που τους ξέρουμε χρόνια, πόσο εύκολο είναι η παρεξήγηση. Βέβαια και γιατί είναι αυτή παντρεύτηκε για άλλο λόγο, άσχετο αν ήταν και ο γάμος της καρδιάς της, αλλά τέλος πάντων ο λόγος ήταν διαφορετικός. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που αυτός θεωρεί ότι με πουλάει εμένα, θέλει να του περάσει την περιουσία. Μάλιστα. Γενικά, στον έρωτα φυγά, αυτό παιδιά, να πω. Δεν τελειώνει το τρέλα. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, αλλά όλα έχουν ένα... δεν είναι στον αέρα. Τίποτα δεν είναι στον αέρα. Το παραμικρή λεπτομέρεια. Όλα δικαιολογούνται. Όλα δικαιολογούνται. Και όλα... στέκονται. Όπως ας πούμε, βλέπουμε ότι την Ουρανία σε όλο τον πρώτο κύκλο δεν υπήρχε ξαφνικά. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη που υπάρχει. Όμως βλέπουμε γιατί. Ήταν τρομερό. Την ιστορία της. Ανατροπή φοβερή. Εσύ έχεις την ευτυχία να είσαι εκτός από μια πολύ καλή ηθοποιός και μια καταπληκτική σεναριογράφος. Από σένα έχουμε επιτυχίες και επιτυχίες. Ναι, είναι κάτι που το έκανα. Δεν το κάνω πια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κάνω βιβλία, κάνω θέατρο, διασκευές στο θέατρο. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί κάτι που να με αγγίξει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι που θεώρησα ποτέ ότι είναι ούτε η δουλειά μου, ούτε ο τρόπος που εκφράζομαι στην καλλιτέχνης. Κατάλαβα. Είμαι κατά βάση ηθοποιός. Νομίζω ότι ήμουν από τα πέντε μου, γιατί ήμουν μέσα στο θέατρο με τον πατέρα μου. Και γιατί
πραγματικά με την υποκριτική δουλεύω και τον εαυτό μου. Και είναι και ένας υπέροχος τρόπος υποκριτική να ζήσει τις ζωές των άλλων. Ψυχοθεραπεία καταπληκτική. Είναι ψυχοθεραπεία καταπληκτική. Εγώ από τότε που μπήκα στην υποκριτική, αυτό τους λέω. Ότι είναι μια ψυχοθεραπεία ακόμα και όταν είσαι σε μια άσχημη μέρα να υποδίεσαι κάτι άλλο και να. Ακριβώς. Και να μπαίνεις μέσα και από να αυτό. Μπαίνεις, ναι. Και μπαίνοντας σε ρόλους, αποκτάς τις εμπειρίες τους και αυτό σου κάνει καλό. Γιατί αποκτάς μια άλλη εμπειρία ζωής. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, το σενάριο ήταν κάτι που. Είναι κάτι. Εντάξει, είναι, ενεργό, απλά είναι ενεργό. Είναι ενεργό, απλώς δεν συμβαίνει ακριβώς. Γι' αυτό μου έχει συμβεί πολλές φορές με διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Κυρίως οφείλω να ομολογήσω ότι περισσότερο αγαπούσα όχι τα καθημερινά, αλλά τις εβδομαδιαίες σειρές. Δηλαδή σειρές που έχεις χρόνο, χρόνο άλλο να το. Και λίγα επεισόδια για να ολοκληρώσεις μια ιδέα. Να είναι πιο μαζεμένα. Αυτό δεν σημαίνει, γιατί είχα κάνει και τα κλεμμένα όνειρα που ήταν. Δηλαδή είχα κάνει επιμέλεια για τους 9 μήνες, διάφορα. Ναι, δεν τα είχα, δεν ήταν αλλά όμως. Εκεί υπάρχει team ολόκληρο. Ολόκληρο team και μια επιτυχιάρα τότε είχε. Όχι, είναι ωραίο, αλλά είναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάτι που ειδικά στο καθημερινό το σενάριο σου απορροφά. Πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα και άλλα πράγματα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι τώρα, αυτό. Απ' την άλλη, αν ερωτευτώ, γιατί εγώ ερωτεύομαι τα πράγματα που κάνω. Αλλιώς δεν μπορώ και να τα κάνω. Έχω ακούσει πολλές συνεντεύξεις σου σε σχέση με τον έρωτα, ότι είναι. Όλα είναι έρωτας. Όλα είναι έρωτας. Πάνω από όλα. Και επειδή μου πες, αυτό μου το έμαθα ο πατέρας μου και μου το έμαθα με το παράδειγμά του. Ήταν τόσο ερωτευμένος με τη ζωή που έλεγε, το μότο του ήταν, αν εμένα με πάνε να με εκτελέσουν, θα χαρώ τη διαδρομή. Απίστευτο. Σήμερα άκουγα ένα podcast του Άρη Δημοκίδη που ήταν για τις στιγμές που, τις κορυφαίες στιγμές της Μαλβίνας Κάραλη που για μένα είναι άλλο το ιερό μου δίσκοπο. Ήτανε, και το ξέρεις ότι ήταν ο μέντορας μου και πολύ στενή φίλη χρόνια. Δηλαδή, μέναμε και κοντά και μεγάλα διαστήματα, είμαστε σε καθημερινή βάση μας. Είναι, νομίζω ότι ακόμα και στο στυλ βλέπω πράγματα. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και εσύ τη Μαλβίνα. Και εγώ αυτήν, ακριβώς. Και εσύ τη Μαλβίνα. Ήμασταν και οι δύο υδροχόοι. Υδροχοίνες. Γεννημένες στις 2 Φεβρουαρίου. Αγέραστοι άνθρωποι, υδροχόοι. Ακριβώς. Ναι, γιατί μένουν παιδιά. Ναι. Και γιατί είναι, όπως είπες, αερικά. Αερικά. Δεν έχουν ύλη. Και πού και να φθαρείς άμα δεν έχεις ύλη. Ακριβώς. Μιλάει και αυτή για την, ότι πρέπει να ζούμε την αθλειότητα του έρωτα. Την αθλειότητα του έρωτα. Ότι μπορεί να μας φτάσει στα πατώματα και γενικά που ήταν, ας πούμε, η κινητήριος δύναμη και για τη Μαλβίνα. Είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, μπορείς να φτάσεις στα πατώματα για τον έρωτα. Μπορώ να φτάσω στα πατώματα για οτιδήποτε, αλλά ευτυχώς τώρα πια, εδώ και χρόνια, και αυτό το προσπάθησα πολύ, ξέρω ότι όλα είναι ένα παιχνίδι. Όλα παιχνίδι. Οπότε προσπαθώ, και ακόμα και η απελπισία, πιστεύω ότι η ζωή είναι θετική, πάντα. Αν είναι τη βλέπουμε ακριβώς, μπορείς να παίξεις πολλούς ρόλους. Σαν και το θέατρο. Σαν το θέατρο. Και αυτό, σε αυτό το θέατρο βοηθάει πάρα πολύ. Σαν το έτσι. Θέατρο. Να πούμε ότι τώρα που βρήκα την ευκαιρία, θέατρο Αλκμίνη. Θέατρο Αλκμίνη θα σε δω στον Παράδεισο. Παράδεισο που είναι ο μεγαλύτερος. Εντάξει, είναι το τελευταίο έργο του απέκτος στην Ελλάδα και για μένα το καλύτερο. Ένας συγγραφέας που τον λάτρευα. Και το θεωρώ δώρο, γιατί έγραψε ένα έργο, εντάξει, έγραψε ένα έργο χάρη στον απόλυτο έρωτα. Διότι είναι ένα ζευγάρι που ζει μαζί, δεν χωρίζει με τίποτα, κάνει τα πάντα που κάνει ένα ζευγάρι μαζί, τσακώνεται, συμφιλιώνεται, αγαπιέται, κάνει έρωτα και ο ένας είναι πεθαμένος. 10 χρόνια. Απίστευτο. Θα έρθουμε να το δούμε σίγουρα. Ποιες μέρες ερχόμαστε, θέατρο Αλκμίνη? Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6 και ομολογώ ότι η Ροούς, που είναι το κεντρικό πρόσωπο, είναι αυτή η γυναίκα. Πραγματικά, ο αγαπημένος μου Νίλ Σάιμον, γιατί νιώθουμε πια μια σύνδεση μαζί του, για κάποιο λόγο με ήξερε. Με είδε στον ύπνο του. Απίστευτο. Είμαι με ποιον είσαι, να πούμε, στην παράσταση? Είμαι στην παράσταση με τον υπέροχο Γιώργη Κοντοπόδη, ένα συγκλονιστικό ηθοποιό. Μαγικό. Και άτομο, μαγικό, σου δίνει πάρα πολλά πάνω στη σκηνή. Και με δύο καταπληκτικά παιδιά, νέους ηθοποιούς, τη Δανάη την Καλοπίτα και τον Νίκο τον Καραγιαννίδη. Και υπέροχη σκηνοθεσία, πραγματικά, είναι του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Είσαι το πρώτο
πραγματικά θεατρικό που θα πάω φέτος. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Σε αρέσει πάρα πολύ. Γελάς, κλαις, δηλαδή... Έχει όλο το συνέστημα, ρόλο έχει κόστερ. Όλο το συνέστημα, ακριβώς. Κάθε μέρα στον έρωτα φυγά. Υπέροχη Άννα Ανδριανού, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες στο σπίτι μας. Και εγώ ευχαριστώ. Ήτανε πολύ εύκολη συγκυρία για μας. Ερχόμαστε. Ανακοίνωση. Μην ξεχνιέστε. Ξέρω ότι εδώ γίνονται πολλά στην Οδό Ζαρύφη 2, αλλά θέλω να θυμάστε ότι έχουμε δύο υπερδωράρες. 1000 ευρώ μετρητά κληρώνονται αύριο από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ. Και μην ξεχνάτε, στη Βιοκαρπέτ, με αγορές πάνω από 300 ευρώ στις 5 Νοεμβρίου, έχετε δώρο 2 γούνινα χαλάκια. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα 45 καταστήματα ή το βιοκαρπέτ.gr και προλάβετε το πιο χουχουλιάρικο δώρο. Και έχουμε βέβαια και το Peugeot 208. Ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020. Να σας πω ότι στο λανσάρισμά του είχε αποσπάσει 24 διεθνή βραβεία, πολύ χαμηλή κατανάλωση στα 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, έχει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με λειτουργία ημέρας και αναγνώριση πεζών, αναγνώριση και ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας, προειδοποίηση και διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Το πιο ασφαλές και όμορφο αυτοκίνητο. Για αυτά τα δύο δώρα, μία είναι η διαδικασία. Ζήτα αλφα κενό όνομα τεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφώνημα στο 14800. Ξέρεις ποιο πρέπει να είναι, έχω να τη δω μέρες. Η Έφη πρέπει να είναι. Βέβαια, έχουμε τα μετισιονείς, τα αγαπημένα μου. Να με κάνει καλά αυτό το κορίτσι μας, το πανέμορφο μου. Με στη μόδα. Μου λείψεις. Ναι, κοίταξε. Μου λείψεις. Όλο γιατί... μπαίνω στα μηχανήματα και δεν προλαβαίνω να έρθω, γιαγιά. Hello. Είσαι καταπληκτική, με στη μόδα πάντα. Και ξέρω ότι όποτε έρχεσαι, έρχεσαι με καλά νέα και δώρα. Έτσι, κοίταξε, ένα δώρο είναι το χαμόγελο, το καλύτερο. Αυτό, αυτό το κατάφεραν τα μετιζενές, το έχουν χαρίσει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Α. Με το καλησπέρα ότι η προσφορά ισχύει μέχρι το δελτίο της νοηματικής. Οπότε επειδή είμαστε προς το τέλος, είναι λίγο σφιχτό, αλλά είναι πολύ σφιχτό και το πρόγραμμα για τη σύσφιξη. Αυτό είναι. Λοιπόν, κορίτσια, είναι 89 ευρώ η τελική τιμή. Τελική τιμή, 89 ευρώ για να χάσουν 6 κιλά. Α. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δώσαμε λίγο μικρή διάρκεια για να χωρέσουν. 2-10-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Για όλους εσάς που βλέπετε, Οδός Ζαρύφη 2. Βλέπω αυτή τη στιγμή τα έτσι, πριν και τα μετά. Είναι συγκλονιστικά. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να χάνεις 6 κιλά και τι ανανέωση. Αλλά να τα χάνεις τόσο γρήγορα είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο δώρο. Κατερίνα μου, ένα θα σου πω, ότι είναι χωρίς πείνα και στερήσεις. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος βέβαια, επειδή είναι τόσο χαμηλή η τιμή, νομίζει ότι δίνουμε μόνο διατροφή. Όχι, γι' αυτό τα δείχνουμε και τα πλάνα. Είναι τεχνολογία, ναι, διατροφικές συστάσεις και επιστημονική παρακολούθηση. Καταρχήν θέλω να πω για τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή, μέσα στα Μεντίζενές έχουμε μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα που είναι από πάνω μας, που είναι τρυφεροί άνθρωποι, ακούνε τις ανάγκες. Είναι πολύ βασικό μας. Αυτό. Πάρα πολύ, πολύ βασικό. Ειδικά στο αδυνάτισμα. Δηλαδή, ξέρει ο κόσμος πια ότι τα μηχανήματα των Μεντίζενές, ρε παιδί μου, είναι νέας γενιάς. Είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα γιατί το μετράμε σε πόντους. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και μας συντονίζουν, μας παρακολουθούν, μας μετρούν, μας ζυγίζουν, είναι δίπλα μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, μας το λένε, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι ευαίσθητο το θέμα αδυνάτισμα. Πολύ. Λοιπόν, δες αυτά τα πριν και μετά, τα μετράμε με τη μεζούρα, μέσα σε ένα μήνα τα έχουν χάσει τα 6 κιλά, είναι σίγουρο, γιατί μπαίνουν στα μηχανήματα ο καθένας σε διαφορετικό, δηλαδή... Εδώ έγκυται και η επιτυχία του διαγνωστικού ραντεβού. Μας βλέπει ο επιστημονικός σύμβουλος, του μιλάμε για τις ανάγκες μας και εκείνος ξέρει μετά. Ναι. Δηλαδή, μας βγάζει το σωστό σχήμα. Άρα είναι για τον καθένα το δικό διαφορετικό. Μας. Ναι. Διαφορετικό. Άλλες ανάγκες έχει ένα νέο κορίτσι που έχει κυταρίτιδα. Άλλες μια μεγαλύτερη γυναίκα. Εμένα κοιτάει, μη φοβάσαι. Το κατάλαβα. Η γιαγιά Νούλα, διότι αν τη βάλουμε στα μηχανήματα θα εξαχνωθεί. Η γιαγιά Νούλα, όντως, θα εξαχνιστεί. Να σου πω, μήπως την ταΐσουμε. Να τη φέρουμε να τη μαχύνουμε. Γιατί τώρα θα γίνει από γιαγιά Νούλα Λόλα. Αυτό φοβάμαι. Επίσης, το πολύ βασικό,
ότι μαζί με το αδυνάτισμα γίνεται σύσφυξη. Είναι ένα πολύ κέριο παράγοντα. Σωστό. Αυτός. Και ευτυχώ μου το θύμισε, γιατί με το που χάνονται πόντι και κιλά, πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν την επιδερμική χαλάρωση. Καταρχήν αυτό το έχουν ορισμένοι χωρί να υπάρχει περιττό βάρο. Ακριβώς. Δηλαδή βγάζει ένα νέο κορίτσι, α πούμε, το κολάν, παιδιά, και παθαίνουμε σοκ γιατί είναι το δέρμα χαλαρωμένο. Εδώ η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν έχουμε μυϊκές συσπάσεις, 20.000 σε μια τεχνολογία, όταν έχουμε δέσμες ψύχους και θερμότητας να σπάνε τα λιποκύτταρα και να ανορθώνουν τους ιστούς. Είναι κυκλικό όλο αυτό, βέβαια. Δεν το συζητώ. Εκεί θα ακούσει ο επιστημονικός σύμβουλος τις ανάγκες μας, θα τις αφουγκραστεί και θα βγάλει το σωστό σχήμα. Είναι εξατομικευμένο 6 κιλά κάτω με 89 ευρώ. Την άλλη φορά που το βγάλαμε, χτυπούσαν τα τηλέφωνα μέχρι το βράδυ. Το διασαφηνίζουμε γιατί πάνε και στα καταστήματα και το ζητάνε. Είναι τηλεοπτική προσφορά. Ισχύει μέσα από την εκπομπή. Θα πείτε ο Δόζα Ρίφη 2 τώρα και μέχρι το σήμα του Δελτίου Ειδήσεων στο 210-51-58-160 και στο 7053-53 στην Κύπρο. Να πούμε ότι η διάγνωση είναι δώρο. Α, αυτό βέβαια. Ασχέτως αγοράς. Μπαίνουν. Κλείνουν το ραντεβού τους με τηλεφωνική. Αν μπορούν να κάνουν πρώτα τη διάγνωσή τους, ναι. Μπράβο. Και το σκέφτονται και το κάνουν όποτε θέλουν. Σημασία έχει ότι αν εξασφαλίσουν την προσφορά μέσα από την εκπομπή, την κλειδώνουν. Αυτό είναι βασικό. Δεν μπορούν να τη βρουν μετά το τέλος της προσφοράς και δεν ξέρουν πότε θα την ξαναπετύχουν. Μπορεί να το έχουν ξαναδεί. Αλλά μία προσφορά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν κρατάει για πάντα. Έχει ημερομηνία. Ναι, βέβαια. Οπότε λοιπόν, 89 ευρώ. 6 κιλά κάτω. 89 ευρώ τελική τιμή, αν μας πείτε ο Δόζα Ρίφη 2 τώρα και μέχρι το Δελτίο, στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Η διάγνωση δώρο σε όλο το δίκτυο όλο. Με dizenes.gr. Πόσες χρειαζόμαστε επισκέψεις, πιστεύω. Αυτό θα βγάλει το σχήμα. Θα το βγάλει το σχήμα η διάγνωση. Ο επιστημονικός σύμβουλος, δηλαδή μπορεί κάποιος να δει, ας πούμε, το σωματότυπο, να του μιλήσει για τις ανάγκες του, θα του βγάλει το σωστό σχήμα. Τα 6 κιλά κάτω είναι εγγύηση με 89 ευρώ. Τέλεια, τέλεια. Οπότε μέχρι το τέλος εδώ Ζαρίφη 2. Λίγο, είναι πολύ λίγο. Είναι έτσι. Λίγο. Είναι πολύ λίγο και το ποσό. Μέχρι το δελτίο. Μέχρι το δελτίο. 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο και το έχουμε αποδείξει ότι μαζί μπορούμε. Πολύ ωραία. Εγώ στο πω ότι κάθε φορά φέρνεις δώρο, γιατί και ένας άνθρωπος που θέλει να χάσει βάρος και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, όπως και να το κάνεις. Καταστρώνεται στρατηγική στα μηντιζενές με βάση την επικαιρότητα, να ξέρεις. Σαν τη δική μας, εδώ, στην Οδό Ζαρίφη 2. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όχι το και non-binary, γιατί αυτή η εκπομπή τους αγαπάει όλους. Οδό Ζαρίφη 2, αύριο, στις 2.